λίγα δευτερόλεπτα ο Υπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο οποίος Παντολής έκανε μια ακόμη δήλωση. Για μία ακόμη φορά ο ελληνικός αθλητισμός βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εθνικών με την κατάκτηση του μισού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μας γέννησε χαρά και απέδειξε ότι με συστηματική δουλειά και επιμονή μπορούμε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το μπάσκετ διατηρεί την εξαιρετική παράδοση που έχει επί σειρά δεκαετιών, συνεχίζοντας τις διακρίσεις σε κάθε επίπεδο. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και τους προπονητές για την εθνική μας ομάδα. Τα συγχαρητήρια στον Μιχάλη Λούτζη, τον Θανάση Τουρζίδη, στον Ιάκωβο Μιλετήγεβη, στον Δημήτρη Φιόνι, στον Γιάννη Μιχαλούτσα, στον Βασίλη Μουράτο, στον Διονύση Σκουλίδα, στον Βασίλη Χριστίδη, στον Νίκο Δίπλαλο, στον Παντελή Σκορδά, στον Γιώργο Παπαγιάννη, στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδόρου, τους συνεργάτες, τον Γιώργο Λιμιάτη, τον Γιώργο Τοξάκη, τον Γιάννη Ελευθεριάδη, τον μάνατζερ της ομάδας, τον Δημήτρη Καρδέρα, σε όλο το προπονητικό στάφ, στο ιατρικό επιτελείο, που είχε πολλά θέματα να λύσει, γιατί θυμόμαστε, Γιώργο Καλαϊτζή, ότι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προερχόταν από τραυματισμό και μπόρεσε να παίξει στο παιχνί του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Κρήτης, όταν οι Τούρκοι μας νίκησαν. Αλλά εμείς πήραμε την απάντησή μας, νομίζω ήταν ωραία. Κρίτη άρεπανσα. Δώσαμε την απάντηση, ναι, νομίζω. Υπερέβαλε τον εαυτό του Βασίλη σαν τον τουρνουά. Παίζει τραυματισμένο. Έχει μεγάλη συνθήκη. Είναι παιχτάρα. Το μυαλό του είναι καλό. Και όλο το μέλλον του ανήκει. Κάθε βράδυ όταν μετά από τους αγώνες έχουμε τον εθνικό μας ύμνο. Yeah.